Είναι, έχουμε ενθουσιώδες κοινό σήμερα γιατί είναι γυναικείο. Γι' αυτό είναι και ενθουσιώδες. Γιατί οι άντρες ούτε καν μου χειροκρότησαν. Ε. Λοιπόν, ο επόμενος καλεσμένος μας, άκουσαν, ξέρεις, είναι τεκνός. 31 χρονών. Το 1981 γεννήθηκε νομίζω. 31. 31. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, ήδη έχει καταφέρει να έχει ένα status rock star που λένε, να είναι 2 μέτρα παλικάρι, να μην έχει καθόλου κουκούτσι μυαλό, διότι αποφάσισε σε αυτή την ηλικία ακόμα και να παντρευτεί ενώ κάνει τα καλύτερά του στη μουσική. Και είναι, κοριτσιά, ο Νίνο. Μέσα το σάκι τώρα, ακούμε. Νίνο! Είμαι 30. Αφού το 81 είσαι. Το 81, τι 30, τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο γίνομαι 31. Όχι, 30, ζητάω συγγνώμη από τον κύριο. Είμαι 30. Είναι μόνο 30 χρονών και τον Ιούνιο. Πόσο Ιουνίου? 29 Ιουνίου. Πέτρο και Παύλου. Την ίδια μέρα, ε. Ναι. Δεν το καημένο ότι από εκείνη τη μέρα βρήκε να γεννηθεί. Πέτρο και Παύλου. Ναι. Πέτρο και Παύλου. Τότε θα γίνει 31. Ένα. Λοιπόν, τι έγινε, Ρένινο? Τι κάνει? Καλά τα πας, είσαι εκεί με το Φίβο, ας πούμε, έτσι. Έχεις βρει τη χαρά σου με το Φίβο? Κάνουμε ωραίες δουλειές. Έτσι πιστεύω, ναι. Πού τραγουδάς, αγάπη μου, τώρα? Ήμουν με τον Γιάννη Πλούταρχο και ήμουν. Ήμασταν στο Cosmo Stage. Απίστευτη συνεργασία. Είναι μία με το Σταμάτη Γονίδη και μία με τον Γιάννη Πλούταρχο. Είναι δύο διαφορετικά τυπάκια. Ναι, πιστεύω. Ποιος κάθεται? Ο ένας είναι πιο μαγιά, πιο βαρύ, πιο αυτό. Είναι ο ένας της μέρας και ο άλλος της νύχτας. Δηλαδή, ναι. είναι όμως είναι οι δύο καλύτερες συνεργασίες που έχω κάνει. Είναι φοβερός άνθρωπος, φοβερός καλλιτέχνης. Και η στιγμή που έπαιζα το κομμάτι που του έχω γράψει. Αυτό είπα να πω. Του έχει γράψει κομμάτι, όπα. Είσαι και καλός μουσικός, δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Να λέγεται. Να λέγεται, να λέγεται. Κοιτάζω, μεγάλωσα ο Πέλης. Μεγάλωσα. Μεγάλωσα. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Μου φαίνεσαι πιο όριμο παιδί. Ναι. Ναι. Έχει. Ίσως επειδή είμαι άϊπνος, μάλλον γι' αυτό. Α, γι' αυτό. Είσαι πιο άμα κοιμηθώ πάλι θα είμαι καθαρά. Θα είσαι πάλι, ε. Θα σε πάει στην κολοτούπα. Δεν μου λες. Ναι. Στα 30 τις έχεις μάθει τις γυναίκες καλά, δηλαδή ξέρεις πως. Όχι, δεν εννοώ ερωτικά και τέτοια. Εννοώ γενικά τις έχεις μάθει τις γυναίκες. Κάτι γνώμη σου. Ένας παππούς μου έχει πει ότι στα 20 κατάλαβα ότι τα ξέρω όλα. Ναι. Στα 30 κατάλαβα ότι δεν τα ξέρω. Ναι. Στα 40 ήμουν σίγουρος ότι τα έχω μάθει όλα. Στα 50 ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι δεν ξέρω τίποτα. Στα 60 πια τα ξέρω όλα, είμαι 60 χρονών. Και στα 70 κατάλαβα ότι δεν ξέρω τίποτα, γέμο μου λέει. Πάει μια και έξω τώρα, στο 30 είναι ότι, στο 30 είναι ότι δεν ξέρω τίποτα. Τώρα δεν ξέρω τίποτα, ναι. Ο γενικά για την γυναίκα τι έχει καταλάβει, ρε παιδάκι, μου πει ότι η διαφορά με εμά τι μπορεί να είναι. Άφησε. Τη γυναίκα η καρδιά είναι μια. Πε μια διαφορά. Είναι παράδεισο. Πε μια διαφορά. Δεν έχουμε βγει. Εμά μα καταλαβαίνουν. Ναι. Εμεί δεν καταλαβαίνουμε. Την καλή έννοια το λε. Για παράδειγμα, άμα ρωτήσει μια γυναίκα έναν άντρα τι έχει και πει ο άντρα τίποτα, θα καταλάβει ότι κάτι έχει. Ναι. Ενώ άμα ο άντρα ρωτήσει η γυναίκα τι έχει και πει τίποτα, δεν θα καταλάβει τίποτα. Εντάξει, συμφωνούμε. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο. Δεύτερο, τώρα με πιάνει να το σκεφτώ λίγο. Οι γυναίκες δεν είναι λίγο. Εντάξει, χρειάζεται. Δεν είναι καλύτερο ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είναι. Ναι, ναι. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Χρειάζεται. Σήμερα έχουμε πέσει σε παγίδα, άσε. Χρειάζεται. Έχουμε πέσει σε παγίδα, σήμερα θα μας δίνουν. Χρειάζεται αυτή η ένταση της γυναίκας, χρειάζεται. Δεν μου λες πώς σε κόβεις εσένα τώρα. Δηλαδή. Πώς σε κόβεις εσύ, ας πούμε, ξέρεις, παντρεμένος άνθρωπος, μπαμπάς και τα λοιπά, θα μπορείς να το φανταστείς? Φυσικά. Γιατί όχι. Τι. Σε έχεις σκεφτεί ποτέ μπαμπά με μωρό? 100% έχω 500 σκυλιά, γι' αυτό το λόγο κάνω προπόνηση. Τώρα είναι αλήθεια αυτό που διαβάζω ότι πας να παντρευτείς ή όχι? Αυτό τώρα τι. Ρωτάω κι εγώ. Δεν διαβάζω. Είναι αλήθεια. Αριστερά, ναι. Εντάξει.
Ότι είσαι ερωτευμένος, το ξέρω, δεν χρειάζεται να μου το πεις εσύ. Δεν έχει βγει ημερομηνία, αλλά... Παίζει. Αλλά εκεί πάει, ναι. Έδωσες δαχτυλίδι, εγώ διάβασα. Γιατί όχι, γιατί όχι. Θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα, εγώ για γάμο, αν τα ξέρεις. Τι είναι το πιστοποιητικό αγαμίας? Αγαμίας. Αγαμίας. Όταν παντρευτώ θα σας το πω. Ότι δεν έχεις να παντρευτεί. Αν εννοούμε αυτό, ναι. Ότι δεν έχεις να παντρευτεί. Ποιος πρέπει να, για το έθιμο, δεν με νοιάζουν όλα αυτά. Να πληρώσει την ανθοδέσμη. Είναι μερικά πρέπει να στα μάθω για να τα κάνεις. Για πάμε. Πού να τα συστηλούμε, δηλαδή, αδιάβαστο. Αλλά και σε μερικά να απαντήσεις. Ποιος πληρώνει την ανθοδέσμη της νύφης? Ξέρω εγώ. Ο γαμπρός ή η νύφη? Της νύφης. Πέτυχε, της νύφης, την ανθοδέσμη. Ο γαμπρός, ξέρω εγώ. Ο γαμπρός. Γιατί στους γάμους τους τσακίζουν στο ρύζι? Τους πλακώνουν στο ρύζι. Γιατί? Πάντα υπήρχε, υπάρχει το έθιμο. Ας πούμε για μολάνε ρύζι. Στο χόρεψε που λένε. Ρύζι. Βλες ένα ρήμα από το ρύζι. Μυρίζει. Το θυμάσαι, το θυμάσαι. Που είναι εκείνο το βουνό. Το θυμάσαι, δεν το λέω, εντάξει, είναι λίγο. Παράμες κατεβαίνει. Όχι, όχι, που λέει τι μυρίζει. Είναι για να ριζώσει ο γάμος. Α. Άντε. Οι γονείς σου θέλουν να παντρευτείς. Να πω κάτι για να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Ναι. Είμαι ευτυχισμένος και δυστυχισμένος μαζί. Όπα, ναι. Είμαι ευτυχισμένος γιατί η προσωπική μου ζωή είναι πολύ καλά. Δυστυχισμένος γιατί πάρα πολλών ανθρώπων η ζωή είναι χάλια. Αυτά. Αυτά. Οκ. Okay. Εγώ θέλω να ξέρω, εάν οι γυναίκες με ποιες σχέσεις τη ζωή σου, το ρωτάω έτσι, για αυτές που είσαι τώρα και αυτοί που είσαι τώρα και τα λοιπά, γνωρίζω ότι είσαι λίγο αρπαγμένος. Ότι έμεινες, ας πούμε, σε σπίτι που το έχεις βαμμένο μαύρο ολόκληρο. Ναι, όλα τα ξέρουν. Τα ξέρω, τα έχεις πει όλα αυτά. Πορταδινό βιογραφικό. Πόσα σπίτια έχεις αλλάξει? Ξέρω, 11, 12. 11 σπίτια. Πάει στο ένα και παίρνει στο άλλο. Είναι 31 χρονών, είναι στην Αθήνα πόσα χρόνια? 11. 11 και έχει αλλάξει 11 σπίτια. Το ένα το έχεις βάλει στο μαύρο. Έφυγες από ένα σπίτι γιατί μύριζε το πετρέλαιο στο υπογείο? Όχι το πετρέλαιο στο υπογείο, τα ρούχα μου μυρίζαν πια. Ήμουν πάρα πολύ άτυχος γενικά και. Έπρεπε να φεύγω. Γιατί άλλο έφυγες από σπίτι? Και τώρα αυτό σου λέει, αυτός δεν είναι καλά, έφευγε. Τελικά είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι δεν είναι καλά. Είναι αλήθεια που δεν είναι καλά. Πες ένα άλλο λόγο που έχεις φύγει από σπίτι, δηλαδή τι στην έδωσε και έφυγες? Ή απλά λες κάθε χρόνο να αλλάζουμε για να, για να πληρώνουμε πάλι προκαταβολή? Δεν θυμάμαι, ήταν άσχημα στο μυαλό μου τα πράγματα. Δεν ήταν καθόλου κατασταλαγμένα. Ήμουν πάρα πολύ στον αέρα. Ήσουν από μέσα σου, εσύ περίεργο. Στον αέρα, δεν μπορούσα. Ξύπναγα και λέγα θέλω να φύγω και έφευγα. Δηλαδή, αν καθίσεις τώρα και κοιτάξεις πίσω, τι ήταν αυτό που σε ζόριζε, ας πούμε, σαν. Με ζόριζε πολύ η γνώμη των άλλων. Σε ενδιέφερε πολύ. Πολύ. Ναι. Στο θέμα τη δουλειά, γιατί αυτό που κάνω είναι. Θα το πω γραφικό, είναι όλη μου η ζωή αυτό το πράγμα. Είναι τραγούδι. Η μουσική. Μουσική. Είναι 24 ώρες με στη ζωή μου. 24 ώρες. Εντάξει, πρέπει να κόψεις λίγο τώρα. Γι' αυτό έκανα πολλά λάθη στην πορεία. Δηλαδή δεν ξεκουραζόμουν για να πάω να τραγουδήσω. Ή ήμουν μικρός και με ρωτάγανε κάτι στον αέρα και τσαντιζόμουν και. Εντάξει, έγινες και στάρ σε ένα βράδυ μέσα από το παιχνίδι. Δηλαδή σε έμαθε ξαφνικά η Ελλάδα. Είμαι ένας γνήσιος ροδίτης. Ναι, αλλά ότι έγινες γνωστός ένα βράδυ. Νησιώτης αυθόρμητος, πάρα πολύ αυθόρμητος και αυτό. Τώρα να έχει γνώμη. Τώρα ναι, να έχει γνώμη. Τώρα να έχει γνώμη. Να έχει γνώμη. Τώρα να έχει γνώμη. Το μόνο που σε νοιάζει αν θα πας καλά εσύ εκεί πέρα, αν θα έρθει ο κόσμος στο μαγαζί, αν θα σε αγαπάνε οι φίλοι σου, αν θα σε αγαπάει το κορίτσι σου. Όχι, να είναι καλά, να είναι καλή η μουσική για το είδος της μουσικής που θα κάνω. Ναι. Γιατί κάθε τόσο, δηλαδή έχω πει και λαϊκό τραγούδι, έχω πει και εντελώς pop. Γιατί θέλω να πάω σε αυτό. Ναι, θα πω και άλλα είδη. Δεν έχει όρια αυτό. Δεν είχε ωραία. Πρέπει να κατασταλάξει κάπου όμως. Όχι, γιατί να κατασταλάξω. Δεν κατασταλάξει. Στην Ελλάδα, άλλωστε είμαστε εν γέννη, θα λέγανε τόσο εγωγικό μπάσταρδι στα ακούγαμε. Ακούμε Αμερική, ακούμε Γαλλία, ακούμε Ιταλία, ακούμε Ελλάδα, ακούμε. Τελικά καψούρα μετράει όμως. Καψούρα μετράει. Ναι. Εκεί αυτό θα γυρίσουμε όλοι εκεί. Σ' αρέσει να έχει κομμάτια που είναι πάνω στη καψούρα. Ναι, εγώ μόνο τέτοια γράφω. Γράφω μόνο ερωτικά τραγούδια. Ήσουν και άγριο παιδάκι. Πέταγε κάτι. Ποτηράκια με σφινάκια σε κάτι φωτορεπόρτες, πέταγες από το παράθυρο κάτι κινητά, κλώτσαγες κάτι τραπέζια. Τώρα πώς είμαστε?
Τα ίδια, μια χαρά. Τα ίδια, καλά είμαστε. Μήπως, ναι, έχεις ηρεμήσει, εντάξει, ή στο ίδιο είσαι. Ψηρικά είσαι ακόμα, πού να ηρεμήσεις, 30 δεν ηρεμεί ο άνθρωπος. Όχι, βράζω ακόμα. Βράζεις ακόμα, ε. Είναι ωραία να βράζεις, ρε. Βράζω. Είναι ωραία να βράζεις, γιατί θα έρθει μια μέρα που θα σου λείπει πάρα πολύ. Δεν πρέπει να κρυώσουμε ποτέ, βράζεστε στα κόκκινα συνέχεια. Λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να πάω στο Θεό, έτσι για να κάνουμε και λίγο πλάκα, όχι πλάκα με το Θεό, θέλω να δούμε ένα βίντεο. Πόσο έχεις προβάλει, ας πούμε, μέσα από τα βίντεο κλιπ σου, από αυτά που έχεις κάνει, έτσι, από αυτά που έχεις κάνει, θρησκευτικά σύμβολα. Όλα τα βίντεο κλιπ μου έχουν κάτι κοινό. Τι? Δεν σου λέω. Πάμε να δούμε αυτά. Έχουν τον Νίνο σίγουρα μέσα. Α, εγώ είμαι το κοινό. Θα πούλαγε, για αργάκι. Δηλαδή, άμα το κάνατε άλλα 10 λεπτά, θα ήταν ωραίο έτσι μικρού μήκους. Πολύ ωραίο. Ναι, το κάνουμε, ναι. Γιατί είδε ότι είχε σταυρούς παντού, έτσι. Ναι, παντού. Εσύ όταν λέγε πριν έχουν κάτι κοινό τα βιντεοκλίπ σου, τι έχουν? Δεν ξέρω, όποιο το ανακαλύψει, ας το ανακαλύψει. Άμα έχει ζητήσει από τον κάθε σκηνοθέτη να του πει βάλε μου και αυτό σε μια γωνίτσα. Ναι. Έχει βαριά τρελά. Δεν το ξέρω το σκηνοθέτη. Μα μου πλάκα μου κάνει, ούτε το ξέρω. Δεν το ξέρω το Κοιμάσαι ακόμα 4 ώρες ή τώρα το κορίτσι σε ημέρα? Λιγότερα, ρε γάμο, πολύ λιγότερο. Λιγότερο από 4 ώρες. Δεν μπορώ να κοιμηθώ ακόμα, ναι. Και τι κάνει σπίτι, παίζει. Γυρνάω. Τι σπίτι, γύρω-γύρω. Για την κάμερα, νόμιζα ότι ήταν σκυλή αυτή. Όχι. Γιατί το είδα. Το είδα με την άκρη του ματιού. Ναι, και είδες κάτι να σέρνεται. Είδα κάτι κάτω. Τι έγινε? Τι θα ήθελες να σου συμβεί στην επόμενη δεκαετία, αν σου λέγανε έκλεινε τα μάτια. Και λέγεις πάνω απ' όλα να έχω υγεία. Πάνω απ' όλα να έχω υγεία. Και εγώ και η οικογένειά μου. Και όσοι αγαπώ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η υγεία. Άλλο. Να έχω έμπνευση για τη μουσική. Τη έγραψε ένα κομμάτι που να γίνει παγκόσμια έτσι γνωστό, ας πούμε, το βλέπεις στον ύπνο, το βλέπω στον ύπνο. Το κάνεις έτσι, τρελαίνει αυτό. Το βλέπω, τρελαίνω, ναι. Τρίτο... Πες ρε κάτι που θες. Τρίτο, όχι, σκέφτομαι, μέσα στη δεκαετία αυτή να σάνει η Ελλάδα, ξέρω εγώ. Σε ευχαριστώ, δεν φαντάζομαι να σε ζώρισε, δεν το πήγαινα. Καθόλου. Για αυτό το λόγο δεν θέλω να βγαίνω στην τηλεόραση, για αυτού του λόγου γάμω. Για αυτό το λόγο δεν θέλω. Ποιο λόγο, ρε. Πλάκα. Δεν τρέπεσαι. Πλάκα. Θα μου πει το τραγούδι. Θέλω να πει το τραγούδι. Ναι. Ναι. Οκ. Είναι ένα τραγούδι. Που λέγεται για ένα κομμάτι ψωμί. Το έχει τραγουδήσει, το έχουν γράψει και στίχο η Κατσιμιχαίη. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τα σημερινά. Δεν ήθελα να πω κανένα δικό μου. Ήθελα να πω αυτό γιατί και τους αγαπώ και τους σέβομαι τους Κατσιμιχαίους. Γιατί και χαίρομαι που λες ότι σέβεσαι. Σέβομαι και τους αγαπώ και πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι που θα ισχύει για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Ίσως και για αιώνες. Συγχαρητήρια. We'll be right back.
κάνει μόνο δουλειά κι ένα κομμάτι σου πρέπει να δώσεις φορά. Φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικιά μου. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Θα σου κρέμα σου με μια μπάλα και θα κραβιέσαι με αυτή την περανίδα. Έχεις κανάλι πολύ να τα δείξεις μέχρι να πάψεις να λες αν την τρέχει. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί θα πιεις φαρμάκια πολλά. Σε μετάνε από εδώ και από εκεί. Αλλά γανιάζει η ψυχή σου. Θα φτύσεις αίμα από το στόμα δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο δουλειά. Για ένα κομμάτι σου θα έχεις πληρώσει ακριβά. Και κάποια μέρα θα σε λύσω. Μα θα φοβάσαι να φύγεις, θα τρέμεις. Θα σε κλωτσάνε και θα σ' αρέσει δικέ μου. Σαν το σκυλί τους θα σε δικέ μου. Μάλλον θα έχεις ψυχή να το νιώσεις. Θα είναι για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν το βράδυ.